Πάμε να συνομιλήσουμε και είναι χαρά μας με την κυρία Ευαγγελία Λιδάκη, η οποία είναι αιματολόγος και διευθύντρια αιμοδοσίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, την οποία θέλω να την καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας, κυρία Λιδάκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Να σας ευχαριστήσουμε, πολύ. Να ξεκινήσουμε με μια πρώτη αναφορά από σας, μια πρώτη εκτίμηση αναφορικά με την εικόνα από τη μία και την ανάγκη της αιμοδοσίας, ανάγκη για αίμα σε παγκρίτο επίπεδο μέσα στην επιδημιολογική κρίση που διανύουμε. Μια εικόνα που μας δίνει όμως τους συσχετισμούς του συνόλου των αιμοδοσιών, οι οποίες της δωρεάς αίματος, οι οποίες έπεσαν μέσα στην πανδημία πανελλαδικά και κυρίως ότι έπεσαν και από το κομμάτι των εθελοντών αιμοδοτών. Το οποίο είναι και το κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο για να έχουμε μια τακτική αιμοδοσία η οποία δεν θα μειώνεται έτσι το απόθεμά μας. Στο νομό Ηρακλείου, όχι σε όλη την Κρήτη, γιατί το ίδιο έγινε και στους υπόλοιπους νομούς, δηλαδή εμφανίστηκε μια πτώση στην περίοδο του κορονοϊού, αλλά στο νομό Ηρακλείου και τα δύο νοσοκομεία, και το δικό μας και το Βενιζέλιο, παρουσίασαν μια αρκετά σημαντική αύξηση, με εμάς να παρουσιάζεται σημαντικότερη. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο ότι έγιναν πάρα πολλές δράσεις κατά τη διάρκεια της περίοδου του κορονοϊού. Μας βοήθησαν όλοι οι φορείς και η διοίκηση και οι Δήμοι και κυρίως η Περιφέρεια. Μεγαλύτερη δράση το ότι φτιάξαμε το σταθμό αιμοδοσίας του κέντρου του Ηρακλείου, το οποίο φιλοξένησε και τους αιμοδότες μας κατά το διάστημα αυτό και με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να έρχονται στο νοσοκομείο. Λειτουργήσε σαν σύμβολο εθελοντισμού, διότι είναι ένα σημείο το οποίο προάγει την αιμοδοσία στους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο κέντρο και βοήθησε γενικά στο να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε είδαμε ότι η αιμοδοσία κινήθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα το 2021 για το τετράμινο που μας αναφέρατε. Υποθέτουμε ότι και ο στόχος για τους επόμενους μήνες εν έτη 2022 είναι ο ίδιος, εξίσου υψηλός λοιπόν, να μεγαλώσουν λοιπόν τα ποσοστά των εθελοντών αιμοδοτών. Κακά τα ψέματα, κυρία Λιδάκη, όλοι οι ενδυνάμοι εθελοντές είμαστε, οπότε πρέπει να το πιστέψουμε και να κατανοήσουμε την ανάγκη κάποιων ανθρώπων να τους βοηθήσουμε. Επειδή ακριβώς η πανδημία ανέδειξε τα προβλήματα που υπάρχει στο κομμάτι της εθελοντικής αιμοδοσίας, γιατί όπως ενώ στο εξωτερικό το 100% του αίματος είναι από εθελοντικούς αιμοδότες, ενώ εμάς είναι γύρω στο 60%, στην Κρήτη γύρω στο 65%. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται μία δράση σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αίματος και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, που ονομάζεται Αιμοδοσία 365. Τι είναι αυτή η δράση? Απευθύνεται σε νέους αιμοδότες, δηλαδή στην καινούργια γενιά των εθελοντών αιμοδοτών και στους οποίους τους λέει το εξής απλό, ότι το αίμα λίγει. Είναι ένα φάρμακο, ένα θεραπευτικό υλικό, δηλαδή ένα φάρμακο που το παίρνουμε από εσάς, το επεξεργαζόμαστε και το φτιάχνουμε μόνοι μας, αλλά δεν κρατάει 2 χρόνια. Δυστυχώς λίγει σε 1 μήνα. Γι' αυτό ακριβώς είναι μια απλή διαδικασία που πρέπει να γίνεται τακτικά. Αναζητάμε λοιπόν νέους αιμοδότες, οι οποίοι θα έχουν τη συνείδηση του εθελοντισμού μέσα στη ζωή τους και κάθε 3 ή 4 μήνες θα έρχονται να δίνουν αίμα. Αυτό θα φτιάξει και μια ανεξάρτητη εθελοντική αιμοδοσία που θα μπορεί να υποστηρίξει ο ασθενής μας όλους στην Ελλάδα. Είναι μια ασφαλής διαδικασία, να το πούμε, κυρία Λιδάκη. Πολλοί έχουν κάποιους διατυπώνουν κάποιους ενδιασμούς, αλλά έχουμε να κάνουμε μια ασφαλή διαδικασία. Είναι μια ασφαλής, γρήγορη, απλή διαδικασία και με την πρόσβαση στο κέντρο που έχουμε τώρα είναι πάρα πολύ εύκολη. Μάλιστα, τι πρέπει να προσέξει κάποιος εθελοντής αιμοδότης? Θα πρέπει να έχει κινηθεί καλά, να έχει φάει το πρωινό του και να έχει καλή διάθεση να έρθει να δώσει αίμα. Μάλιστα, και μέσα σε μια περίοδο πανδημίας φαντάζομαι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Προφανώς, και τα μέτρα προστασίας, τις αυτοπροστασίες και οι αποστάσεις και ακριβώς γι' αυτό κάναμε και στο κέντρο το σταθμό ώστε να μην χρειάζεται ο κόσμος να έρχεται στο νοσοκομείο. Κάτι που στο εξωτερικό βέβαια είναι καθεστώς πρέπει να ξέρετε, δηλαδή η αιμοδοσία του νοσοκομείου, η νοσοκομειακή αιμοδοσία είναι ανεξάρτητη από τη δωρεά αίματος που είναι κάτι απλό και γρήγορο και γίνεται μέσα στα αστικά κέντρα. Κυρία Λιδάκη, γιατί η συγκεκριμένη έτσι η εκστρατεία φέρει το όνομα 365? Δεν φέρει μόνο το όνομα 365 και το βίντεο είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να απευθύνεται στους νέους. Δείχνει ένα κινητό τηλέφωνο που αδειάζει η μπαταρία γρήγορα, διότι το αίμα λύγει γρήγορα. Και μας λέει ότι μπορείτε να αιμοδοτείτε 365 μέρες το χρόνο, συγγνώμη, γιατί η αιμοδοσία είναι ανοιχτή εκεί για σας.
Οπότε είναι δικιά σας απόφαση, τη στιγμή που λύγει το αίμα, κάθε 3 με 4 μήνες να έχετε εδώ κοντά μας. Μάλιστα. Και λαμβάνει χώρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Στο κέντρο, στην περιφέρεια, να το ξαναπώ. Στην Πλατεία Ελευθερίας έχουμε σταθμό. Όπου και εκεί δουλεύουμε καθημερινά. Ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και είμαστε εδώ για να επικοινωνήσουμε ξανά και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε περισσότερο σε αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Σας ευχαριστούμε. Δική μας η χαρά, κυρία Λιδάκη. Δική μας τιμή. Να είστε καλά.